Συναντάμε ελπίδα, πίστη και αγάπη. Τα παιδιά ξυπνάνε στις 6 το πρωί και ανυπόμονα περιμένουν να πάνε στο σχολείο τους. Η ημέρα του Αλέκου και της Ναυσικάς μόλις ξεκίνησε. Όπως κάθε άλλη μέρα, θα φροντίσουν για τα 36 ορφανά. Η διαδρομή προς την πόλη Μπάιερ διαρκεί 25 λεπτά από το ορφανοτροφείο που βρίσκεται στο χωριό Καλιτζέμπε. Εξαιτίας του αριθμού των αγορών μας, οι αγορές γίνονται μόνο σε χονδρέμπορους. Ο Αλέκος τα τελευταία 2 χρόνια έχει μάθει τη γλώσσα Σουαχίλη. Αυτό τον βοήθησε να μιλάει με τις τοπικές αρχές και τους εμπόρους. Ο Τόμ είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός και χρειάζεται να παίρνει αποδείξεις. Χρειάζεται να καταγράφει τα έσοδα και τα έξοδα. Αρκετοί εθελοντές από όλο τον κόσμο βοηθούν τον Αλέκο και την Αυσικά να μαζέψουν τα χρήματα για το φαγητό που χρειάζεται το ορφανοτροφείο. Κάθε 2-3 μέρες χρειάζεται ένα ταξίδι για ψώνια, ώστε κάθε παιδί να έχει το καθημερινό πιάτο με φαΐ. Με την επιστροφή μας στο ορφανοτροφείο, τα παιδιά βοηθούν στο ξεφόρτωμα των φρούτων και του φαγητού. Καθώς οι ανάγκες μεγάλωσαν, όλο και πιο πολλές παραδόσεις γίνονται στο ορφανοτροφείο. Η Ναυσικά είναι η υπεύθυνη για το φαγητό του ορφανοτροφείου. Τα φρούτα και τα φαγητά αποθηκεύονται στην αποθήκη για την επόμενη ημέρα. Η ώρα του μεσημεριανού έφτασε. Η μαγείρισα ετοίμασε 36 πιάτα για φαγητό. Πριν από κάθε γεύμα, δίνεται ευχαριστία στον Θεό. Η νύχτα έφτασε και τα παιδιά μαζεύονται για λατρεία, χορό και δραστηριότητα. Τα νεότερα παιδιά αγαπάνε την Αυσικά σαν τη μητέρα τους. Το κάθε παιδί δέχεται φροντίδα και αγάπη. Την Κυριακή το πρωί,
Τα παιδιά που στηρίζονται από το ορφανοτροφείο, αλλά δεν ζουν εκεί, μαζεύονται με τα υπόλοιπα για να περάσουν τη μέρα μαζί. Μία νέα μέρα ξεκίνησε και μας δίνεται μία λίστα από παιδιά που θέλουν να έρθουν στο ορφανοτροφείο. Πρέπει όμως πρώτα να επιβεβαιώσουμε πως τα παιδιά αυτά είναι όντως ορφανά. Μερικοί συγγενείς λένε ψέματα ώστε να στείλουν τα παιδιά στο ορφανοτροφείο. Μαζί με τον δάσκαλο του διπλανού χωριού κάνουμε έρευνες για την οικογενειακή κατάσταση των παιδιών. Πίσω στο ορφανοτροφείο οι εργασίες συνεχίζονται και τα σκουπίδια ετοιμάζονται για τη φωτιά. Η ναυσικά κάνει ένα γρήγορο έλεγχο της υγείας των παιδιών. Την τελευταία μέρα μας στο Τόμ, καθόμαστε με τους κυριότερους του χωριού και συζητάμε για κάποια παιδιά που ανακαλύψαμε ότι δεν είναι ορφανά. Καθώς ετοιμαζόμαστε για την επιστροφή μας, δεχόμαστε ένα τηλεφώνημα για βοήθεια από τον πρόεδρο του χωριού για ένα νεαρό κορίτσι με αναπηρία. Ο Αλέκος συναντά την οικογένεια και της δόθηκε μία ειδική καρέκλα για μετακίνηση του κοριτσιού, καθώς και βοήθεια με εβδομαδιαίο φαγητό. Ελπίδα, πίστη, αγάπη. I hope and pray that you enjoyed this presentation on the Tanzania Orphans Mission. For further information, please visit our website at www.tanzaniaorphansmission.com.